Γεια σας, ε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, ε, με καλοτυχία, με ευημερία σε εσά και σε όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα να έρθει το α, απόλυτο όνειρο να γίνει πραγματικότητα σε όλα τα σπίτια σας στις οικογένειές σας, στα αγαπημένα σας πρόσωπα όπως είπα και πριν είτε αυτά είναι συγγενείς είτε φίλοι ε, αλλά πάνω απ' όλα υγεία και τύχη προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε μια ακόμα πολύ δύσκολη χρονιά ε, έξω από τα ποδοσφαιρικά, έτσι πάντα για τα κοινωνικά μιλάμε μιλάμε κοινωνικοπολιτικά κυρίω. Ε, να είστε δυνατοί, να έχετε πολύ, πολύ, πολύ υπομονή, μεγάλη αρετή υπομονή και πολύ κουράγιο, γιατί επαναλαμβάνω. Είναι μια ακόμη σεζόν που προμηνύεται, μια ακόμη χρονιά, συγγνώμη, που προμηνύεται δύσκολη και απαιτητική σε υποχρέωσεις δυστυχώς και όχι σε ανταπόκριση όσων προσφέρεται σε αυτό το πράγμα που λέγεται κράτος. Ο να το κάνει. Δυστυχώ είμαστε στην πιο όμορφη χώρα αλλά με τις χειρότερε κυβερνήσει, οπότε δεν πρέπει να αλλάξει αυτό. Σε βάθος χρόνου βιώνουμε μια κρίση του 2008 που ήρθε με τη σφραγίδα βαφαρδιά πλατιά το 2010 και δεν λέει να, να φύγει από εκεί το έργο με τίποτα όμως απλά στην επιβίωση είμαστε όλοι ε, Καλή χρονιά να έχει και η ΑΕΚ 100 χρόνια φέτος συμπληρώνονται από την ίδρυση της μεγαλύτερη κυρία του ελληνικού αθλητισμού και ποδοσφαίρου ε, μετά έχει γιάσει. εμείς δεν θα είμαστε εδώ να τη ζούμε και να ζούμε το και να βιώνουμε το μεγαλείο της αλλά αυτό θα είναι εκεί και θα φωνάζει για εκείνη. Έχουμε αγωνιστική υποχρέωση πολύ άμεσα, αύριο, με τον Βόλο, με προβληματάκι το Βίντα, οκ, okay. μικρό το κακό για το θελαστικό τραύμα που έχει, υπό την έννοια ότι μπορεί να προστατευτεί για να είναι διαθέσιμο σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι πολλά που έρχονται, ε, όπως με Ολυμπιακό, με Άρη, με Παναθηναϊκό, ξανά με Άρη, με το εκτός, οπότε καλό είναι να προστατευτεί ούτως ή άλλως, για να είναι ε, παρόν σε αυτά τα παιχνίδια. Ε, με αρκετέ επιστροφέ που δίνουν τη δυνατότητα στον κότσ να παίζει με την καλύτερη δυνατή δεκάδα του στα παιχνίδια και να διαχειρίζεται τα παιχνίδια μετά το 60 όπω ακριβώ το έκανε και πέρυσι με τεράστια επιτυχία. Ε, και με κενά βέβαια τα οποία πολλοί θέλετε να είχαν ήδη καλυφθεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει καν. Αυτό που μου προκύπτει είναι ότι ψάχνονται στην ΑΕΚ και είναι ενεργοί πάρα πολύ ουσιαστικά σε επίπεδο επαφών σε αυτό το μήνα για να ενισχύσουν την ομάδα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε ε, ε, εγώ θα, θα σταθώ σε αυτό το κομμάτι μόνο όταν θα γίνει κάτι. Καλή χρονιά να έχουμε και με την νίκη.